Σοκαρισμένοι φίλοι του 19χρονου μοτοσυκλετιστή και διερχόμενοι οδηγοί παρακολουθούν τις προσπάθειες από τη γιατρό του ΕΚΑΒ και τους διασώστες να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο. Το σοβαρό τροχαίο που οδήγησε στην εντατική το μοτοσυκλετιστή εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ στην Οδό Καράτζη, στην άνοδο για τη βιομηχανική. Η μαρτυρία του φίλου του για τις συνθήκες του τροχαίου είναι σοκαριστική. Οι δύο μοτοσυκλετιστές κινήθηκαν παράλληλα για λίγα μέτρα συνομιλώντας. Ο 19χρονος καληνύχτησε το φίλο του και ανέπτυξε ταχύτητα πάνω στη στροφή για να συνεχίσει τη διαδρομή του. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο ήχος της σύγκρουσης και τα συντρίμμια που εξφενδονίστηκαν παντού προκάλεσαν σοκ στους κατοίκους της περιοχής και τους διερχόμενους οδηγούς. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, η μοτοσυκλέτα του 19χρονου βρέθηκε στις ρόδες φορτηγού των ΕΛΤΑ και στη συνέχεια εξφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο. Ο ίδιος βρέθηκε στο οδόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος. Ο πολυτραυματίας μεταφέρθηκε στο Παγνί, μπήκε στη διάρκεια της νύχτας στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε αφαίρεση σπλήνας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένος. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή. Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Ηρακλείου.